Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι η πρώτη ευκαιρία μέσα στην εβδομάδα να πούμε καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Έχω ήδη στη γραμμή τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι σε περιοδία στα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη? Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές σας. Είμαι μεταξύ Καρδίτσας και Τρικάλας. Ωραία, και ξέρω ότι καθυστερείτε και όλα στους αυτούς που σας περιμένουν στα Τρίκαλα για να κάνουμε τη συνέντευξη. Είναι χαρά μου που μιλάμε μαζί. Και δική μου. Κύριε Μητσοτάκη, οι πρώτες 9 ερωτήσεις είναι ερωτήσεις κοινές για όλους τους υποψηφίους. Τις γνωρίζετε ήδη, οπότε φαντάζομαι ότι θα απαντήσουμε και πολύ γρήγορα. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, είναι η πρώτη, ο γενικός προσανατολισμός που θα έπρεπε να έχει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την ιδεολογική της ταυτότητα? Η Νέα Δημοκρατία είναι και πρέπει να παραμείνει κέντρο δεξιό κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι ο μετροπαθής κεντρός πρέπει να αισθάνεται εξίσου άνετα με τον παραδοσιακό δεξιό ψηφοφόρο. Πλην όμως, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι το μεγάλο κομμάτι των πολιτών που βρίσκονται στον χώρο του μετριοπαθούς κέντρου δεν εκφράζονται πολιτικά. Θέλω, σε περίπτωση που κερδίσω την Δημοκρατία, να τους δώσω δυνατότητα πολιτικής έκφρασης. Θεωρείτε ότι το πρόβλημα, δηλαδή, είναι ιδεολογικό της Νέας Δημοκρατίας ή ήθικο? Τι είναι αυτό, ποια είναι τα τρία λάθη που την κάνουν να χάνει όλα αυτά τα χρόνια? Ηθικό σίγουρα δεν είναι. Νομίζω ότι αποκοπήκαμε, το πρώτο λάθος, το σημαντικότερο, είναι ότι αποκοπήκαμε από τα παραγωγικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και δεν εκφράσαμε πολιτικά τις δημιουργικές δυνάμεις της Ελλάδος, ιδίως τις δυνάμεις του υγιούς επιχειρήν. Το δεύτερο μεγάλο λάθος το οποίο κάναμε είναι ότι δυστυχώς και εμείς λαϊκίσαμε το παρελθόν, δεν είπαμε όλη την αλήθεια. Και εμείς δεν πήραμε διαζύγιο από το πελατειακό κράτος, έτσι όπως έπρεπε να το είχαμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Εγώ το πάλεψα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκα απελπιστικά μόνο σε αυτή την προσπάθεια. Τι θα κάνετε στον τομέα της επικοινωνίας, η τρίτη ερώτηση, όπου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να υστερεί? Πάντα τα υπόλοιπα κόμματα, παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μπροστά, ένα βήμα μπροστά. Θα άλλαζα καταρχάς τη βιτρίνα της Νέας Δημοκρατίας. Θα έβγαζα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καινούργια πρόσωπα και έχουμε πολλά άξια στελέχη, τα οποία δεν εκφράζονται σήμερα πολιτικά. Και θα έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποκαταστήσω νέα κανάλια επικοινωνίας, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε ότι έχω κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλά χρόνια. Έχω, νομίζω, την κατάλληλη εμπειρία. Τη δουλειά που έχω κάνει τη μεταφέρω και στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς οι νέοι δεν μας ακούν και επειδή οι νέοι δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν σε τοπικές οργανώσεις, θα πρέπει να τους βρούμε άλλο τρόπο επικοινωνίας. Τα περιφερειακά αεροδρόμια παραχωρήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μήπως μας βάζει τα γυαλιά και αίσθηση ιδιωτικοποίησης, κύριε Μητσοτάκη? Καθόλου δεν μας βάζει τα γυαλιά. Τα περιφερειακά αεροδρόμια ακόμα δεν έχουν παραχωρηθεί. Υπάρχουν καθυστερήσεις στις συμβάσεις, όπως υπάρχει καθυστέρηση και στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΤ και ελπίζω να μην υπάρξει καθυστέρηση και στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στις ιδιωτικοποίησεις, γι' αυτό και τις καθυστερεί σκόπιμα. Εσείς ποια πρόταση νόμου θα κατεβάζατε στην κυβέρνηση για να προστατεύσετε τα συμφέροντα των Ελλήνων? Και δεύτερον, ποια πρόταση νόμου θα κατεβάζατε για να προωθήσετε την ανάπτυξη της χώρας? Θέλω δύο προτάσεις πολύ σύντομα. Η πρώτη πρόταση την οποία εγώ θα κατέβαζα για το ζήτημα της ανάπτυξης είναι σταθερό φορολογικό σύστημα για τα επόμενα 5 χρόνια. Ας είναι και λίγο πιο ψηλοί οι φορολογικοί συντελεστές. Αυτό που δεν μπορεί να ανέχεται ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι την αστάθεια στο φορολογικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Από εκεί και πέρα έχω ένα πάρα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα. Με πολλές προτάσεις δίνω ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της κατάρτισης των νέων για να μπορέσουμε να ταιριάξουμε τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας με τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα τρία κίνητρα που δίνετε στους νέους για να μείνουν στη χώρα? Όπως σας είπα, το πρώτο είναι κατάρτιση. Ουσιαστικό πάντρεμα των δεξιοτήτων που ζητάει η αγορά εργασίας με αυτές που θα παρέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μειωμένες εργοδοτικές εισφορές για τους νέους στη φάση της πρώτης τους απασχόλησης και οργανωμένα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής εξάσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν οι νέοι πρώτη απασχόληση. Θέλω τρεις λόγους γιατί είστε καλύτερος από τους συνυποψηφίους σας. Γιατί πιστεύω ότι μπορώ να διευρύνω τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά στον χώρο του μετροπαθούς κέντρου. Νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω καλύτερα από τους υποψηφίους την όλη Νέα Δημοκρατία. Διότι πιστεύω ότι έχω πια την απαραίτητη εμπειρία σε Υπουργεία Φωτιά, ώστε να μπορέσω να διαχειριστώ και την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και να είμαι ένας εν δυνάμει υποψήφιος πρωθυπουργός. Και γιατί ο κύριος Γεωργιάδης όμως, και εκείνος ήταν σε Υπουργεία Φωτιά. Βεβαίως. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης, η διαφορά του είναι, κατά την άποψή μου, τον εκτιμώ τον κύριο Γεωργιάδη, η άποψή μου είναι ότι ο Γεωργιάδης δεν μπορεί να εκφράσει την όλη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια το γεγονός ότι έχω μια ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία,
Και θεωρώ απολύτως απαραίτητο ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να είναι βουλευτής. Αυτό είναι το καρφί για τον κύριο Τζιτζικώστα, έτσι. Όχι, δεν είναι καρφί, είναι άποψή μου. Ξέρετε, εγώ δεν μιλάω με καρφιά. Εγώ μιλάω με δεκμηρωμένες απόψεις. Mm-hmm. Να το εξηγήσουμε λοιπόν ότι βάσει του κανονισμού της Βουλής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή είναι ο πρόεδρος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα έχουμε πρόεδρο ο οποίος δεν θα είναι στη Βουλή, δημιουργείται de facto πρόβλημα διαρχίας στην Δημοκρατία. Δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και εκεί νομίζω ότι είναι και η μεγάλη αχίλιο στέρνα τη υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα. Εάν εκλεγείται πρόεδρο, θέλω μία πρόβλεψη. Ποια χρονιά θα γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση? Αυτό δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από τι ευρύτερε πολιτικέ εξελίξει. Αλλά από το οποίο μπορώ να σα πω είναι ότι θα χρειαστώ μία ευκαιρία να κερδίσω τον κύριο Τσίπρα, όποτε και αν γίνουν εκλογέ. Εάν περάσει στο δεύτερο γύρο, ποιον θέλετε για αντίπαλο? Θα περάσω στο δεύτερο γύρο και ο αντίπαλό μου θα τον επιλέξουν οι νεοδημοκράτε που ελπίζω να έρθουν μαζικά στις κάλπες να ψηφίσουν. Δεν μου δίνετε ένα όνομα δηλαδή, ποιο συμφέρει όχι. Περισσότερο? Όχι, όχι. Αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα και με τους τρεις υποψηφίους. Θεωρώ ότι αν βρισκόμασταν και μπορούσαμε να συζητήσουμε τετ-α-τετ, θα φαινόταν γιατί τα δικά μου επιχειρήματα είναι πιο ισχυρά. Φοβάμαι ότι δυστυχώς αυτή η ευκαιρία δεν θα μας δοθεί. Ίσως θα μας δοθεί στο δεύτερο γύρο. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε ένα όνομα βαρύ με ιστορία η οποία δεν είναι και πάντοτε θετική. Θα αναφέρω έτσι ενδεικτικά την εμπλοκή στο σκάνδαλο Siemens. Για ποια αξιοκρατία μπορείτε να μιλήσετε όταν με την υποψηφιότητά σας η οικογενειακρατία δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ένα κράτος με ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό δύο οικογενειών? Μισό λεπτό. Mm-hmm. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις και στους άλλους δύο συνυποψηφίους μου, οι οποίοι προέρχονται από πολιτικές οικογένειες. Και ο κ. Τζιτζικώστας και ο κ. Δημαράκης προέρχονται από πολιτικά τζάκια. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό. Εσείς όμως πώς θα κερδίσετε τον κύριο Τσίπρα όταν θα επικαλείτε πάντα αυτό το όνομα? Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να απολογηθώ εγώ για το όνομά μου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος κατά την άποψή μου είπε πολύ μεγάλες αλήθειες πριν την ώρα του. Λοιπόν, και είμαι πολύ υπερήφανος για το όνομά μου και για το έργο του. Ας συγκριθώ εγώ με τον κύριο Τσίπρα όποτε θέλει να συγκριθούμε. Και για το προσωπικό μας βιογραφικό, και για τις σπουδές μας, και για τις γλώσσες μας, και για την επαγγελματική μας διαδρομή. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κολλήσει ούτε ένα ένσημο. Εγώ έχω δουλέψει 10 χρόνια στον ειδικό τομέα. Και για την πολιτική μας παρουσία. Εδώ πέρα είμαστε να συγκρίνουμε τα βιογραφικά μας με όποιον θέλει. Τρεις γλώσσες κρίνεται... μιλάτε, έτσι δεν είναι? Διάβασα καλά. Τρεις, δηλαδή μαζί με τα ελληνικά. Αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Έχω δύο πτυχία από το Harvard και ένα πτυχίο από το Stanford. Θα το διαβάσω το βιογραφικό σας, μην ανησυχείτε. Θα το διαβάσω νεόνερ. Έχω δουλέψει 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και την ώρα που ο κύριος Τσίπρας ήταν αιώνιος φοιτητής και του πήρε 10 ή 11 χρόνια να τελειώσει το Πολυτεχνείο, εγώ είχα ήδη πάρει 3 πτυχία και είχα ήδη δουλέψει. Λοιπόν, εδώ πέρα με μεγάλη χαρά θα συγκρίνω το βιογραφικό μου με το βιογραφικό του κύριου Τσίπρα. Είστε απέναντι από τον Bill Clinton. Υπάρχουν γύρω σας Αμερικανοί επενδυτές. Θέλω να τους πείσετε να φέρουν εδώ ζεστό χρήμα. Ένα επιχείρημα, το πρώτο. Η Ελλάδα έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία παραμένουν αναξιοποιητά. Και στον πρωτογενή τομέα, και στον τουρισμό, και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αρκεί να υπάρχει ένα πολιτικό περιβάλλον, το οποίο να είναι φιλικό στο επιχείρημα. Θα σας πούνε ότι λόγω γραφειοκρατίας δεν θέλουν να επενδύσουν εδώ, ότι σε άλλες χώρες είναι ευκολότερο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εγώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αγωνίστηκα και τουλάχιστον έχω μία άποψη για το πώς μπορεί να μειωθεί η γραφειοκρατία και αναγνωρίζω ότι αυτό είναι ένα εμπόδιο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα είναι ότι θα τα καταφέρω απείρως καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα. Τουλάχιστον τα αγγλικά μου είναι τέλεια. Δεν ψηφίσατε, κύριε Μητσοτάκη, τον κύριο Παυλόπουλο ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισατε παρόν. Σωστά. Ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι της Νέας Δημοκρατίας, δικό μου λάθος. Πολλοί το εξέλαβαν ως ένα μήνυμα ενάντια στον καραμανλισμό. Ήταν κάτι τέτοιο? Εξέφρασα την προσωπική μου άποψη, την τεκμηρίωσα και είχα το θάρρος της γνώμης μου. Εύχομαι και ελπίζω ο κύριος Παυλόπουλος, όπως το είχα πει και τότε, να με διαψεύσει μέσα από την προεδρική του διαδρομή. Αλλά ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του, ο οποίος έχει το θάρρος της νόμης του και ο οποίος όταν πιστεύει σε κάτι το εκφράζει και μέσα από την πολιτική του συμπεριφορά. Δεν μου απαντάτε όμως για τον καραμανλισμό που σας ρώτησα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει βασικό μέτοχο. Και δεν πρέπει να έχει βασικό μέτοχο. Και εγώ δεν θέλω μια Νέα Δημοκρατία η οποία να είναι χωρισμένη σε μητσοτακικούς, καραμανλικούς, σαμαρικούς. Εγώ θέλω μια δημοκρατία η οποία θα πάψει να είναι ένα φεουδαρχικό κόμμα και στην οποία ο κάθε νεοδημοκράτης θα κρίνεται με βάση προσωπική του αξία και όχι με βάση τις προσωπικές σχέσεις που έχει. Σας έδωσε κάποια συμβουλή ο πατέρας σας πριν κατεβείτε σε εκλογές αυτές? Να λέω την αλήθεια και να δώσω και την ψυχή μου σε αυτό το οποίο κάνω, που νομίζω ότι το κάνω γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και κάνω κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω. Δεν θα ήμουν υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας εάν δεν πίστευα ακράδαντα ότι είμαι ο καλύτερος να κάνω αυτή τη δουλειά. Η αλήθεια για την σχέση σας με την αδερφή σας ποια είναι? Να κάνω καμία χαζή ερώτηση. Θα σας ψηφίσει η Ντόρα Μπακογιάννη?
Είμαι σίγουρος ότι τώρα ο Μπακογιάννης θα με ψηφίσει. Αλλά να ξέρετε ότι εγώ έχω ζητήσει από όλους τους βουλευτές να μην τάσσονται υπέρ μου. Και από βουλευτές οι οποίοι είναι φιλαδιακείμενοι. Και προφανώς το ίδιο ισχύει και για την τώρα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία? Καταρχάς να φύγουμε από τα γραφεία στη Συγκρού. Αυτό είναι μόνο συμβολικό ή έχει και περαιτέρω? Είναι συμβολικό και είναι ουσιαστικό, διότι μας στοιχίζει 90.000 ευρώ σε ενίκεια κάθε μήνα. Δεν τα αντέχει το κόμμα, το κόμμα έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα και πρέπει και εμείς να χρηματοδοτήσουμε μέσα από την δικιά μας καθημερινή πρακτική ότι σεβόμαστε τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Το κόμμα την επόμενη μέρα είναι μια πολύ πιο λιτή δομή και ναι, αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο οργανωτικό του κόμμα, την επόμενη μέρα δεν θα είναι στη θέση τους. Μάλιστα. Άρα θα γίνουν, θα ξυλώσετε κόσμο. Βεβαίως και θα ξυλώσω. Αμφιβάλλεται να ξυλώσει κόσμο στο κόμμα. Να τέτοια λέτε και μπορεί να χάνετε ψήφους τώρα. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι μπορεί και να κερδίζω, που το ξέρετε. Ωραία. Αλλά εγώ πορεύομαι... Κύριε Μητσοτάκη, με ακούτε? Κάποιο πρόβλημα προφανώς με τη γραμμή. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι και θα ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα σας ακούω. Α, ωραία, ακούω, ωραία, ακούω, ωραία, ακούω, γιατί εγχώθηκα. Είχαμε μια προσωρινή διακοπή. Ωραία. Κύριε Μητσοτάκη, ως φιλελεύθερος θα ήθελα να απαντήσετε με ναι και όχι σε μια σειρά από ερωτήσεις. Πώς νιώθετε για τους γάμους των ομοφυλοφίλων, ναι ή όχι? Είμαι υπέρ του συμφώνου συμβίωσης. Τα ναρκωτικά, τα μαλακά ναρκωτικά. Είμαι κατά της αποποινικοποίησης και των μαλακών ναρκωτικών, διότι θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο επί της ουσίας ενθαρρύνουμε συμπεριφορές που οδηγούν νομοτελειακά στα σκληρά ναρκωτικά. Διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Υπέρ στον επαναπροσδιορισμό πτυχών των σχέσεων εκκλησίας και κράτους, ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη η καύση των νεκρών. Ο διαχωρισμός αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτός από τη στιγμή που η εκκλησία δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει τους κληρικούς ίδια. Μιλάτε για περιουσιακά στοιχεία και η επόμενη ερώτηση θα ήταν η φορολόγηση εκκλησίας. Πρέπει να φορολογείται? Το ελληνικό κράτος έχει κατά καιρούς περίπου πάρει το 97% της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η εκκλησία παρέχει σήμερα ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Κρατάει ζωντανό το κοινωνικό ιστό. Αυτό που με ενδιαφέρει πριν ασχοληθώ με τα θέματα φορολόγησης είναι πώς μπορώ να βρω ένα πλαίσιο συνεργασίας με την εκκλησία ώστε αυτό το σημαντικό κοινωνικό έργο να ενισχύεται. Να γίνει τζαμί στην Αθήνα? Βεβαίως. Ωραία. Σε ποιο σχολείο πάνε, κύριε Μητσοτάκη, τα παιδιά σας? Πάνε σε ιδιωτικό σχολείο. Σε ιδιωτικό. Αλλά εγώ ήμουν πάντα υπέρμαχος της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δεν ήμουν υποκριτής να πολεμάω την ιδιωτική εκπαίδευση και ταυτόχρονα να στέλνω τα παιδιά μου σε ιδιωτικό σχολείο, όπως κάνει ο κ. Τσίπρας. Γιατί τότε δεν έγιναν ιδιωτικά πανεπιστήμια επί διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Διότι δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Το άρθρο 16 και η πρώτη συνταγματική αλλαγή την οποία εγώ προσωπικά θα εισηγηθώ είναι η αλλαγή του άρθρου 16. Ώστε επιτέλους στη χώρα μας να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως υπάρχουν στην Κύπρο, όπως υπάρχουν σε όλες τις γειτονικές χώρες, ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε φοιτητές αντί να τους διώχνουμε. Και να προσελκύουμε επενδύσεις στον χώρο της εκπαίδευσης αντί να τις διώχνουμε. Η λέξη λαθρομετανάστες, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να χρησιμοποιείται ή είναι λάθος? Είναι μια λέξη η οποία δεν είναι απολύτως δόκιμη, αλλά να μην σταθούμε αυτή τη στιγμή στην σημειολογία των λέξεων, να κάνουμε τον διαχωρισμό μεταξύ των προσφύγων και των παράνομων οικονομικών μεταναστών. Οι πρόσφυγες πρέπει να απολαμβάνουν τις προστασίες της Ελλάδος και της Ευρώπης, με επιμερισμό τους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι παράνομοι οικονομικοί μετανάστες πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα την οποία προήλθαν. Η Ευρώπη πρέπει να είναι φρούριο ή ο πλανήτης είναι ένας και όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Ευρώπη έχει σύνορα. Και η Ελλάδα έχει σύνορα. Και τα σύνορα της Ελλάδος είναι τα σύνορα της Ευρώπης και τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Από την άλλη, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία γερνάει και πρέπει να βρει έναν τρόπο δημιουργικής ενσωμάτωσης νέων ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν στην Ευρώπη, πάντα όμως με κανόνες και με πλαίσιο, αναζητώντας ένα καλύτερο άλλο. Στην προηγούμενη εκπομπή εδώ στον Αμάγκη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μου είπε ότι ο Δήμος είναι ευνουχισμένος, διότι δεν έχει την αυτονομία, την οικονομική που θα ήθελε. Εσείς είστε υπέρ της αυτονομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση? Βεβαίως, είμαι υπέρ της οικονομικής αυτονομίας και είμαι και υπέρ και το έχω δηλώσει της μεταβίβασης του ΕΝΦΕ, του φόρου ακίνητης περιουσίας, στην αρμοδιότητα των Δήμων, έτσι ώστε οι Δήμοι να είναι υπόλογοι για το ύψος της φορολόγησης ακίνητης περιουσίας και να υπάρχει πολύ καλύτερη λογοδοσία μεταξύ πολιτών και των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος, από τη στιγμή που ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος και για την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Πολλοί λένε ότι θα γίνουν, κύριε Μητσοτάκη, εκλογές το επόμενο εξάμηνο. Εάν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα τις κερδίσει ή θα χάσει και πάλι?
Εάν εγώ είμαι πρόεδρος, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές. Δεν μπορώ να κηρυχθώ το ίδιο για τους υποψηφίους μου. Υπάρχουν κάποιοι που σας κατηγορούν ότι στο Υπουργείο κάνατε πολλές απολύσεις. Άλλοι πάλι λένε ότι στο Υπουργείο δεν κάνατε αρκετές απολύσεις. Εσείς τι λέτε, είστε ευχαριστημένος? Οι καθαρίστρες, για παράδειγμα, που ήταν σε διαθεσιμότητα, δεν δόθηκε έτσι μια οριστική λύση και ταυτόχρονα πλήρωνε το ελληνικό κράτος και ένα συνεργείο, από ό,τι ξέρω, ιδιωτικό. Ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος των οριζόντιων πολιτικών απολύσεων. Τη διαπραγματεύτηκα με την Τρόικα, εξού και δεν υπάρχουν άλλοι στόχοι ποσοτικών απολύσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει το δημόσιο να μην απολύει κανέναν. Εγώ έδιωξα, θυμίζω, και πολλούς ανθρώπους με πλαστά δικαιολογητικά που δεν έπρεπε ποτέ να ήταν στο δημόσιο. Είμαι όμως κατά των πολιτικών των οριζόντιων απολύσεων. Εξού και κατάφερα να μην έχουμε άλλες οριζόντιες απολύσεις, προτάσσοντας όμως ένα εναλλακτικό σχέδιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια δίκηση. Πολύ φιλελεύθεροι υποψήφοι, ας πούμε, ψηφοφόροι σας ή ψηφοφόροι του κυρίου Τζιτζικώστα ή του κύριου Γεωργιάδη, λένε ότι θα ψηφίσουν αυτόν που επιτέλους θα κάνει κάτι για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος πάντα σέρνει τον δημόσιο τομέα. Εσείς τι σκοπούς έχετε? Για παράδειγμα, θα σας ρωτήσω κάτι. Έχετε σκοπό να συμψηφιστούν οι οφειλές από το δημόσιο με τις οφειλές προς το δημόσιο? Προφανώς και πρέπει να συμψηφιστούν. Κοιτάξτε, εγώ έχω βάλει τον ιδιωτικό τομέα στο επίκεντρο του πολιτικού μου λόγου. Νομίζω ότι το κάνω πιστικά, διότι 11 χρόνια τώρα με συνέπεια υπηρετώ αυτή την πολιτική. Και επειδή προέρχομαι και από τον ιδιωτικό τομέα, έχω περάσει 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, τα 7 χρηματοδοτώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχοντας κολλήσει πραγματικά ένσημα στην πραγματική οικονομία, νομίζω ότι γνωρίζω και καλά ποιες είναι οι παθογένειες του ιδιωτικού τομέα σήμερα. Και πώς θα εκλεγείτε αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι υπέρ του δημοσίου τομέα δεν σας ψηφίσουν? Ποιος σας είπε ότι μόνο το δημόσιο ψηφίζει σήμερα στη χώρα αυτή? Και να σας πω και κάτι, υπάρχουν πάρα πολλά νέα στελέχη του δημόσιου, τα οποία είδανε πάρα πολύ θετικά τις προσπάθειές μου για επιβολή αξιοκρατίας και αξιολόγησης. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη ισχύ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι καταρχάς ακριβές. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τα exit polls. Αλλά από εκεί και πέρα, να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν μπορούμε να χύνουμε μόνο μαύρο δάκρυ για τους ελάχιστους απολυμμένους του δημοσίου και κανείς να μην ασχολείται με το 1 εκατομμύριο των απολυμμένων του ιδιωτικού τομέα. Εγώ θέλω να εκφράσω και αυτούς, δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού και μόνο αν έρθουν στη χώρα σημαντικές επενδύσεις μπορούν να δουν και αυτοί στον ίδιο μοίρα. 24.000 είναι τα κενά στα σχολεία φέτος λόγω των δικών σας, εισαγωγικά, λόγω της κυβερνήσεώς σας, των οριζόντιων περικοπών. Θα προσλαμβάνατε νέο κόσμο? Εμείς είχαμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των κενών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κουράκης, ο οποίος έκανε σοριδών αποσπάσεις για να μπορεί να τακτοποιεί τους πελάτες του, δημιούργησε εν πολύ στο πρόβλημα στα σχολεία. Λοιπόν, εγώ είμαι κατά των σημαντικών προσλήψεων. Αλλά πρέπει να κάνουμε καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα υπάρχει αξιοκρατία? Όλοι παραπονιούνται γι' αυτό, κύριε Μητσοτάκη, ότι λοιπόν, πάντα χρειάζεται κάποιος μέσο για να προσληφθεί. Αυτό μπορεί να σημαίνει, κυρία Σάπικα, και οι εκπαιδευτικοί να δουλεύουν ίσως 1 με 2 ώρες παραπάνω για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό μας. Θα πρέπει όμως να με συγχωρέσετε, ότι με περιμένει κόσμος στα Τρίκαλα. Μία τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, πώς θα αξιοποιήσετε τους συνυποψηφίους σας εφόσον εκλεγείτε? Τι θα τον κάνετε τον κύριο Τζιτζικώστα? Όπως θα αξιοποιήσω όλο το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, εν ώψη δεύτερου γύρου, επειδή είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα είμαι σε δεύτερο γύρο, εγώ δεν μπαίνω σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιοποιήσιμα. Σέβομαι και εκτιμώ πολύ τον Απόστολο Τζικώστα. Σε περίπτωση που δεν είναι στο δεύτερο γύρο, προφανώς θα συνεχίσει να είναι περιφερειάρχης, θα είναι ένα στέλεχος το οποίο θα έχει πολλά να προσφέρει στην παράταξη. Αλλά από και πέρα όλοι θα αξιολογηθούν επίσης όριση. Ο Άδωνης θα γίνει υπουργός? Για τον Άδωνη, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είχα μια εξαιρετική συνεργασία όταν ήταν υπουργός και τον θεωρώ ένα πολύ επιτυχημένο υπουργό. Ωραία. Λοιπόν, ακούμε δικό σας τραγούδι, αυτό που επιλέξατε εσείς, Guns and Roses, Sweet Child of Mine. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.